Είναι δύσκολο να κάνεις μια συνέντευξη σε μια δημοσιογράφο, αλλά ευτυχώς είσαι λαλίστατη. Τάνια Ακοβίδη, θέλω να μου πεις πώς ξεκινήσες τη δημοσιογραφία. Τι ήταν το όνειρό σου? Πώς θα με πας 500 χρόνια πίσω. Ναι, ήταν το όνειρό μου. Σε πληροφορώ ότι αποφάσισα να γίνω δημοσιογράφος όταν ήμουν 15 χρονών κοριτσάκι. Και ο λόγος που έτσι το σκέφτηκα, έτσι και το επεξεργάστηκα πάρα πολύ στο μυαλό μου, δεν ήταν τόσο γιατί μου ήρθε αυθόρμητα και από μόνη μου, είπα ένα πρωί τι έχω να κάνω, μάλλον αυτό θέλω να κάνω, αλλά γιατί είχα έναν καταπληκτικό φιλόλογο, για να δεις πώς είναι και οι δάσκαλοι στο σχολείο. Δεν το σκεφτόμουν καν, γιατί φαντάζομαι ότι ο πατέρας μου είχε ένα λογιστικό γραφείο και με οθούσε προς τα εκεί. Αποφάσισα να κάνω την επανάστασή μου, γιατί όταν είχα κάνει τη συζήτηση στο σπίτι με τους γονείς μου και τους έλεγα ότι εγώ θέλω να γίνω δημοσιογράφος, μου λέγανε ξέχασέ το, τι δημοσιογράφος, θα γίνεις λογιστής, τέλος. Αυτό είναι, έτοιμο γραφείο θα πάρεις, ορίστε και το κλειδί. Εκείνη την εποχή ο πατέρας μου δούλευε στα κλωστοϊφαντήρια Φαλήρου. Ήτανε διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών μέσα στην εταιρεία. Πήγα και βρήκα τον εργοδότη, όπου του λέω το εξής: θέλω να γίνω δημοσιογράφος, ο πατέρας μου δεν μου δίνει τα δίδακτρα, θα έρθω να δουλέψω εδώ να μαζέψω τα λεφτά. Και πήγαινε η τρελή. Κάθε πρωί, 6 ώρα, στα κλωστοϊφαντήρια Φαλήρου, ζήγησα τα νήματα και περνούσα όλη τη διαδικασία αυτή που κάνουν οι εργάτες, μέχρι και που σχολούσα κανονικά το μεσημέρι, 2-3 η ώρα, μάζεψα ένα χρόνο τα χρήματα αυτά και πήγα και τελείωσα σχολή δημοσιογραφίας. Έτσι έγινα δημοσιογράφος. Θεωρείς ότι ήσουν τυχερή ή άτυχη? Ήμουν τυχερή, ναι. Σε αδίκησαν στην πορεία της καριέρας σου, της δημοσιογραφικής σου καριέρας? Πιστεύω ότι θα μπορούσα να είχα κάνει και άλλα πράγματα. Ίσως και εγώ δεν έκανα και τις πλέον κατάλληλες επιλογές. Ξέρεις, με μένα συνέβαινε πάντα το εξής απίστευτο. Εγώ ήθελα πάντα την ενημέρωση. Και όλοι με οθούσαν στην ψυχαγωγία. Έχεις αδικηθεί? Ναι, εντάξει, έχω αδικηθεί, ναι. Έχω αδικηθεί, να σου πω γιατί έχω αδικηθεί. Γιατί κάποια στιγμή ασχολήθηκα και με την πολιτική. Και θεωρώ ότι αδικήθηκα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όταν έμπλεξα με το κομμάτι της πολιτικής, θεώρησαν πάρα πολύ ότι δεν δικαιούμαι και δεν μπορώ να είμαι πλέον δημοσιογράφος. Και εγώ αυτό το θεωρώ ένα είδος ρατσισμού. Έχασα τη δουλειά μου εγώ λόγω της πολιτικής. Και όσες πόρτες κι αν έχω χτυπήσει, θεωρούν ότι είμαι τόσο στιγματισμένη που δεν δικαιούμαι να βρίσκομαι στο χώρο της δημοσιογραφίας επειδή πολιτεύτηκα. Θα κατέβαινες ξανά στις εκλογές? Θα σου πω κάτι. Μ' αρέσει η πολιτική, αλλά δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να βρω πάρα πολύ έναν τρόπο να μπορέσω αυτό να το αλλάξω. Δηλαδή, δεν με εκφράζει να βρίσκομαι, για παράδειγμα, ακόμη και μέσα στον ίδιο κομματικό χώρο, με ανθρώπους οι οποίοι βλέπω ότι είναι ανεγκέφαλοι, ότι δεν έχουν καμία εγκυκλοπαιδική επάρκεια και ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν την αμοιβή τους στην βουλευτική και τίποτα άλλο. Αυτό με τρελαίνει. Ποια ήταν η πιο κακή σου συνεργασία, τηλεοπτική, επαγγελματική? Θα σου πω το εξής. Όσες φορές δούλεψα σε ψυχαγωγική ζώνη, δεν ήταν καλές συνεργασίες. Μία μεγάλη συνεργασία ήταν με το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ήταν κακή? Κακή δεν θα την έλεγα, δεν ήταν και καλή όμως. Αλλά θα σου πω όμως το εξής. Έφταιγε το κανάλι, δεν έφταιγε ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης ήταν ο παρουσιαστής μιας εκπομπής. Από εκεί και πέρα όμως την κεντρική κατεύθυνση για το πώς θα πάνε τα πράγματα στην εκπομπή την είχαν αυτοί οι οποίοι ήταν διευθυντές παραγωγής και βεβαίως όλοι οι υψηλά ιστάμενοι του σταθμού. Ο Γρηγόρης σαν παρουσιαστής δεν μπορούσε να παρέμβει στο βαθμό που νόμιζα εγώ ότι παρενέβαινε. Εγώ θεωρώ ότι τον αδίκησα τον Γρηγόρη τότε. Πήγα με τη λογική ότι θα πρέπει να κάνω κάποιες συνεντεύξεις και μάλιστα με είχαν χρεώσει στο δημοσιογραφικό κομμάτι γιατί ήμουνα και δημοσιογράφος. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Απλά ήμουνα σε μία παρέα, με βάζανε μέσα σε κάποια παιχνίδια, άντε και μια στο τόσο στη μαγειρική και τους εξηγούσα και τους έλεγα, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Με πήρατε με μια λογική ότι είμαι δημοσιογράφος. Ήμουνα η μοναδική δημοσιογράφος από τους παρουσιαστές τότε εκείνης της εποχής, γιατί ούτε ο Γρηγόρης είναι δημοσιογράφος, ούτε τα άλλα παιδιά ήταν δημοσιογράφοι που μετήχανε στην εκπομπή τότε.
Και λέω, εγώ που είμαι δημοσιογράφος, γιατί δεν με χρησιμοποιείτε ως δημοσιογράφο? Αυτό ήταν το παραπονό μου. Παίρνοντας στο διαδίκτυο, είχα δει μια συνέντευξή σου που έλεγες για την Ευγενία Μανολίδου. Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση ή δεν είναι το πρόσωπο που πρέπει όλοι να ασχολούμαστε με εκείνη. Εμένεις αυτή τη θέση. Εκείνη την περίοδο όταν το είχα πει, ήξερα ότι ήταν μαέστρος, ότι ήταν μια γυναίκα και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ καλλιεργημένη, αλλά στο κομμάτι αυτό της μουσικής. Θεωρούσα δηλαδή ότι πρέπει, εφόσον η γνώση της και το αντικείμενό της είναι αυτό, να παραμείνει σε αυτό. Μετά όμως, ερχόμενη σε επαφή μαζί της, συνειδητοποίησα ένα πράγμα, ότι για να μπορεί να προωθεί τη δουλειά της στη μουσική, χρειαζόταν τη δημοσιότητα. Που εκείνη την περίοδο αυτό δεν το είχα σκεφτεί καν. Κακώς το είχα διατυπώσει έτσι όπως το διατύπωσα. Δεν είχα σκεφτεί, ξέρεις, αυτή την παράμετρο. Υπάρχει πρόσωπο από την ελληνική τηλεόραση που σε ενοχλεί η συμπεριφορά του και δεν μπορείς να τον δεις? Με εμένα με ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει πολλές φορές διάφορα θέματα ο Λιάγκας. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι τόσο κάθετος, τόσο απόλυτος και ότι έχει αδικήσει και πολλούς ανθρώπους. Είναι ενοχλητικό αυτό. Σου μιλάω ειλικρινά. Έχω πάψει να βλέπω το πρωινό το συγκεκριμένο γι' αυτό το λόγο, επειδή με ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείτε. Στο παρελθόν είχες δηλώσει ότι θέλεις να υιοθετήσεις ένα παιδάκι. Αυτό το όνειρό σου το έχεις βάλει σε διαδικασία για να γίνει πραγματικότητα? Το έβαλε σε διαδικασία να γίνει πραγματικότητα. Έχω κάνει αίτηση υιοθεσίας το 2013 συγκεκριμένα, προκειμένου να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και εγώ και άντρας μου ένα παιδάκι. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, και τα αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά θεωρώ όμως ότι όσοι τουλάχιστον έχουμε την όρεξη και τη δυνατότητα, πρέπει να μπορούμε να πάρουμε ένα παιδάκι, μάλλον να μην αφήνουμε ένα ορφανό παιδάκι να μεγαλώνει μέσα σε ένα ίδρυμα. Ξέρεις, βέβαια προβληματίστηκα πάρα πολύ μέχρι να ξεκινήσω την όλη διαδικασία της υιοθεσίας, γιατί διάβαζα πάρα πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο για γυναίκες και άντρες που θέλουν να υιοθετήσουν, οικογένειες που θέλουν, τέλος πάντων, ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν κάποιο παιδί, και λέγανε, μα καλά, θα μας πάρει 5 και 6 χρόνια προκειμένου να μπορέσουμε αυτό το παιδί να το φέρουμε στο σπίτι μας. Και αυτό, ξέρεις, κάπου λειτουργούσε αποτρεπτικά στο να προχωρήσω και να κάνω την κίνηση αυτή. Τελικώς, περάσαμε κάποιες προσωπικές συνεντεύξεις με τους ειδικούς και από εκεί και πέρα μας έχουν εγκρίνει σε πρώτο στάδιο ότι είμαστε κατάλληλοι για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι, και εγώ και ο σύζυγός μου. Απλά είμαστε σε φάση που περιμένουμε. Δεν μπορώ να σου πω πόσο δεν περιμένουμε. Δεν ξέρω να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Έχεις την αγωνία αν χτυπήσει το τηλέφωνο? Τι να έχω, εννοείται. Εντάξει, την έχω. Το θέλω πάρα πολύ, πραγματικά. Περιμένω, πώς να σου πω τώρα, πώς και πώς. Θα είναι αυτό που λέμε η πιο ωραία και η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Τίποτα άλλο δεν θα αξίζει. Μόνο αυτή η στιγμή, όπως λες και εσύ, που θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα μου πούνε ότι, ξέρεις, υπάρχει ένα παιδάκι, ελάτε να το δείτε, να ξεκινήσετε ουσιαστικά να έρθετε σιγά σιγά σε μια πιο, έτσι, στενή επαφή μαζί του. This is my friend.